Πρόκειται για το σκάνδαλο των πινακίδων, όπου σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έχουν χαθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ύποπτες και υπόγειες διαδρομές χρημάτων. Υλικά οδοσήμανσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ βρέθηκαν σε τιμολόγια. Πινακίδες σε στάσεις λεωφορείων που έγιναν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων πληρώθηκαν τελικά από το Δήμο Πάφου. Μετά από καταγγελία που έγινε από αρμόδιο λειτουργό του Δήμου Πάφου, μέλη του Τμήματος Ανεχθήσεως Εγκλημάτων Πάφου προχώρησαν στην διερεύνηση υπόθεσης που αφορούσε αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλοπής από υπάλληλων, κατάχρηση εξουσίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις έρευνες, πινακίδες αρρύθμισης οικιών που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, ούτε και ήταν υποχρέωση του Δήμου Πάφου, βρέθηκαν τιμολογημένες. Ταμπέλες τεραστίων διαστάσεων που υποτίθεται τοποθετήθηκαν και πληρώθηκαν από τα ταμεία του Δήμου δεν βρέθηκαν τελικά πουθενά. Η καταγγελία αφορούσε την αγορά και διαχείριση υλικών, καθώς και την συντήρηση εξοπλισμού του Δήμου Πάφου. Κατά την διερεύνηση της καταγγελίας, τα μέλη της ανακριτικής ομάδας του Τμήματος Ανεχθήσεως Εγκλημάτων Πάφου εξασφάλισαν διατάγματα και προέβηκαν σε οικονομική έρευνα των προσώπων για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι δυνατόν εμπλέκονταν τα αναφερόμενα δικήματα και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια αρκετά έγγραφα και λήφθηκε αριθμός καταθέσεων. Εστιάστηκαν κυρίως στους κατά νόμο υπεύθυνους δύο εταιριών και σε αριθμό πρώην και νυν υπαλλήλων του Δήμου Πάφου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετά τιμολόγια εντοπίστηκαν πλαστογραφημένα. Σύντομα αναμένονται συλλήψεις τόσο υπηρεσιακών του Δήμου Πάφου όσο και ιδιωτών επαγγελματιών. Όπως το ΣΥΓΜΑ πληροφορείται, η νομική υπηρεσία έχει συντάξει κατηγορητήριο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα άτομα.